Ωραία. Να μας πει ο κύριος Καρατζάς μερικά βασικά πράγματα που νομίζω μας ενδιαφέρουν σε σχέση με τις διατάσεις του ανώτερου υλοποιητικού που μπορεί να ανιχνευθούν σε ένα νεογνώ, σε ένα βρέφος, σε ένα παιδάκι, είτε στα πλαίσια προγεννητικού ή μετέπειτα ελέγχου για μια οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία διερευνούμε. Λοιπόν, είναι ένα κορίτσι 7 χρονών, το οποίο προσέρχεται με επαναλαμβανόμενα επεισόδια κολλικών δεξιού νεφρού. Στο ΠΑΠ, το ατομικό αναμνηστικό αναφέρει 2 επεισόδια ρολεμόξεων σε ηλικία 3 και 5 χρονών. Από τη φυσική εξέταση είναι καλή, δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, κοιλιά μαλακή ευπίεστη, χωρίς ευαισθησία, βγάζει ένα ζωντάνο αριστερά και τα γεννητικά όργανα είναι φυσιολογικά. Κάνουμε έναν υπέρηχο. Στον υπέρηχο του ροπητικού βλέπουμε ότι η κίστη αδειάζει καλά. Έχει μια κίστη η οποία δεν έχει παχυτύχωμα, αδειάζει καλά μετά την ούρηση. Ο δεξιός νεφρός είναι φυσιολογικός, ο αριστερός νεφρός όμως παρουσιάζει μια αδιάταση. Υδρονέφρωση. Πάμε να δούμε τι είναι η υδρονέφρωση. Η υδρονέφρωση, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μια παθολογική διάταση της νεφρικής πυέλου και των καλύκων. Αποτελεί απεικονιστικό σημείο και ιδιαίτερα για τα παιδιά μπορεί να έχει διάφορες αιτίες όπως η υψηλή έκθεση του ουρητήρα, νεφρική δυσπλασία ή ανομαλίες διάπλασης του ανώτερου υλοποιητικού. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η απόφραξη. Η διαφοροδιάγνωση στα παιδιά έχει να κάνει με διάφορες παθήσεις όπως είναι η στένωση πυελαιουρητηρικής, η στένωση κυστεουρητηρικής συμβολής, ο μεγαουρητήρας, βαλβίδες οπίσιας ουρήθρας, σύνδρομο Προυν-Μπέλι ή Ίγκλ-Μπαρέτ, κυστεουρητηρική πανιδρόμηση, ουρητηροκύλη ή λιθίαση. Ποια είναι η συχνότερη αιτία υδρονέφρωσης στην παιδική ηλικία? Φαντάζομαι όλοι το ξέρετε. Είναι η στένωση πυελαιουρητηρικής. Είναι μια ανά 1500 γεννήσεις. Μπορεί να διαγνωστεί σε νεογνική παιδική ηλικία ή ακόμα και σε ενήλικο ζωή. Η συσχέτιση αγόρια-κορίτσια αριστερά-δεξιά είναι 2:1 και μπορεί να είναι αφοτερόπαιδο σε ένα ποσοστό 10-40%. Την αιτιολογία τη βάζω περισσότερο για να δείτε ότι σε διατάσεις οι οποίες διαγνώσκονται σε πολύ μικρή ηλικία και κυρίως έτσι προγεννητικά, το αίτιο δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι, μάλλον, σαν αιτία δεν μπορεί να είναι κάποιο διασταυρωμένο αγκείο όπως αυτό είναι όταν το παιδί μεγαλώνει ή σε ενήλικες. Η κλινική εικόνα είναι μια ψηλαφυτή μπάζα η οποία στα νεογνά μπορεί να οδηγήσει, μπορεί να συνοδεύεται από ορολίμωξη, αιματουρία, αδυναμία σύντησης, ανάπτυξης και τελικά σύψη. Εκείνο που είναι σημαντικό να τονίσουμε, ειδικά για ένα παιδί το οποίο γεννιέται με υδρονέφρωση, ότι συνήθως αυτοί διαγνώσκονται στον προγεννητικό έλεγχο, σε ένα ποσοστό 80%. Ο έλεγχος γίνεται μεταξύ 16 και 20 εβδομάδας κοίησης και επαναλαμβάνεται 4 εβδομάδες μετά εφόσον υπάρχουν κάποια σημεία, εφόσον έχει οριστεί η υδρονέφρωση. Και πώς ορίζεται αυτή? Όταν η πύελος είναι πάνω από 4 χιλιοστά πριν από την 33η εβδομάδα κοίησης ή όταν είναι πάνω από 7 χιλιοστά μετά την 33η εβδομάδα κοίησης. Σε μεγαλύτερα παιδιά το πιο συχνό είναι ουρολίμωξη και τα αιματουρία σε ένα ποσοστό 25% και επαναλαμβανόμενα επεισόδια κολλικών. Φτάνει το υπερηχογράφημα για τη διάγνωση. Έχουν θεσπιστεί διάφορα διαγνωστικά κριτήρια για την υδρονέφρωση, διάφορα tricks προκειμένου να ορίσουμε αν υπάρχει κάποια, αν η υδρονέφρωση μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο παιδί ή μπορεί να σχετίζεται με κάτι άλλο. Προστιοπίσια διάμετρος νεφρικής πυέλου. Όταν είναι πάνω από 1 εκατοστό, αξιολογούμε. Όταν είναι πάνω από 2 εκατοστά, αυξάνει η πιθανότητα να υποβληθεί σε χειρουργείο κάποια στιγμή στη ζωή. Όταν ο λόγος του παρενχήματος προς την νεφρική πύελος είναι πάνω από 1,6, παρακολουθούμε. Όταν είναι κάτω από 1,6, πιθανά να σχετίζεται με απόφραξη και να χρειαστεί κάποια παρέμβαση σε σχετισμό πάντοτε με σφιχτηρογράφημα νεφρών. Και το Doppler έχει μπει στο παιχνίδι. Όταν ο resistive index είναι πάνω από 0,75, αυτό μπορεί να σημαίνει αυξημένη πιθανότητα για απόφραξη. Ποια θα είναι η επόμενη εξέταση? Να τονίσω εδώ ότι μιλάμε για παιδί. Μιλάμε το οποίο στην εικόνα του φαίνεται ότι έχει μια διάταση της πυέλου μόνο, χωρίς να εμφανίζεται διάταση στον ουρητήρα. Και θα πρέπει να πορευτούμε στην διάγνωση αυτού του παιδιού, από τι πάσχει αυτό το παιδί, με όσο δυνατόν λιγότερες εξετάσεις να βάλουμε τη διάγνωση. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη εξέταση? Θεωρητικό σφιχτηρογράφημα νεφρών. Γιατί αυτό μπορεί να μας δώσει μια αξιολόγηση της απόφραξης. Όταν μπορεί να αξιολογήσει την απόφραξη, να αποδείξει αν υπάρχει απόφραξη ή όχι. Είναι λειτουργική εξέταση. Απόφραξη έχουμε αδυναμία έκκληση της ουσίας. Μια απόφραξη, η έκκληση της ουσίας, η απομάκρυνση της ουσίας από τα νεφρά,
γίνεται. Γίνεται πολύ γρήγορα και μάλιστα χρησιμοποιείται ο χρόνος ημίσιας ζωής της κάθαρσης ουσίας για να ποσοτικοποιήσει την απόφραξη αυτή. Θεωρείται φυσιολογική όταν έχουμε κάτω από 10, όταν η κάθαρση, όταν η ουσία που μακρύνεται σε χρόνο λιγότερο κάτω των 10 λεπτών και η απόφραξη όταν είναι πάνω από 20 λεπτά. Πρόκειται λοιπόν για μια εξέταση η οποία μπορεί να μας διαφοροδιαγνώσει τον έφωση, αν έχουμε απόφραξη ή όχι. Μπορεί να μας οδηγήσει σε μια επιλογή θεραπείας, αν έχουμε απόφραξη πάμε να παρέμβουμε, χειρουργείο, αν δεν έχουμε απόφραξη τότε περιμένουμε. Ή μπορεί να εκτιμήσει μια θεραπεία σε ένα παιδί το οποίο έχει απόφραξη και από το οποίο πηγαίνουμε συντηρητικά. Ενδοφλέβια πυελογραφία, η μαγνητική, η αξονική, η κιστογραφία κατηνούρηση είναι εξετάσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις. Μας δίνουν σαφέστατα ανατομικές πληροφορίες, αλλά έχουν το εξής μείον, κυρίως η πυελογραφία, η αξονική και η κιστογραφία κατηνούρηση, ότι έχουν ακτινοβολία για το παιδί και η χρήση των σκιαγραφικών. Φαίνεται ότι η μαγνητική ουρογραφία έχει πλέον να αντικαταστήσει την ενδοφλέβια πυελογραφία τόσο σαν λειτουργική όσο και σαν απεικονιστική ανατομική εξέταση του ανώτερου υγροποιητικού. Το παιδί κάνει λοιπόν ένα TPA. Στο TPA βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχουμε κάθαρση της ουσίας και από τα δύο τα νεφρά. Βλέπουμε ότι η σχετική συμμετοχή των δύο νεφρών όσον αφορά τη συνολική λειτουργία. Η συνολική νεφρική λειτουργία είναι 49,2 για τον αριστερό νεφρό που έχει την υδρονέφρωση, 50,8 για τον δεξιό νεφρό που έχει την υδρονέφρωση. Που δεν έχει υδρονέφρωση. Τι συμπεράσματα βγάζουμε, έχει ή δεν έχει αποφάσει. Και τι ηλικία παιδί παραμιλάμε. 7 χρόνια. Δεν υπάρχει αποφάσει. Φυσικά δεν υπάρχει. Άρα, αρθολογικό τι κάνουμε στην παιδί, παρακαλώ. Απλά μία παρατήρηση. Μπορείτε να δείξετε λίγο το TTPA πριν, να επιστρέψουμε. Απλά μόνο ότι το TTPA σε μερικές περιπτώσεις δίνει ψευδώς αρνητικά. Δηλαδή, θα πρέπει να πάμε στο TTPA minus 15, αν θέλουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, να δώσουμε 15 λεπτά πριν. Κάτσε σε λεπτομέρειες όσον αφορά το σπιθογράφημα, γιατί ο σκοπός μου είναι άλλος, αλλά σαφέστατα έχετε δίκιο. Έτσι, υπάρχουν καταστάσεις που μπορεί να δώσει τελείως ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα και εκεί να έχουμε πρόβλημα. Όπως παράδειγμα, είναι γεματική. Ένα απλό παράδειγμα. Έτσι. Παρεμβαίνουμε, πριν να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, να σας δώσω μερικά στοιχεία. Το 75% των παιδιών που έχουν ετερόπλευρη υδρονέφρωση που διαγνώστηκε προγεννητικά θα παρουσιάσει βελτίωση μετά τη γέννηση. Από εκεί και πέρα, ο κίνδυνος για επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας έχει φανεί ότι σχετίζεται με τον βαθμό της υδρονέφρωσης. Και μάλιστα, όσο μεγαλύτερη είναι η υδρονέφρωση, όταν είναι πάνω από 4 εκατοστά, τότε σχεδόν 100% θα οδηγήσει σε χειρουργείο, σε επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας. Και από εκεί και πέρα να τονίσω πάλι ότι είναι ασφαλής παρακολούθηση των παιδιών που τα πηγαίνουν συντηρητικά με τον υπέρυφο και με το, διουρητικό σπιθυρογράφημα νεφρών. Σε ποιες περιπτώσεις παρεμβαίνουν. Σε αυτές εδώ. Όταν υπάρχει έντονη συμπτωματολογία, όταν έχουμε επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, όταν έχουμε παραλαμβανόμενες λοιμώξεις υδροποιητικού, λιθίας, ημονόνευρο, αμφωτερόπλευρης, στένωση και ηλεκτρολυτικής υπέρταση. Το χειρουργείο, εντάξει, σε αυτή την ηλικία το πιο δεδομένο είναι η πυελοπλαστική κατά Άντερσον Χάινς. Αυτός είναι ένας αλγόριθμος, δεν θα μείνω πολύ. Είναι για παιδιά τα οποία έχουν προγεννητικά διαγνωστεί με υδρονέφρωση. Είναι ένας αλγόριθμος πώς τα χειριζόμαστε μετά. Στον πρώτο μήνα κάνουμε υπέρηχο νεφρών. Κιστογραφία κατά την ούρηση, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις, αν έχουμε διάταση δηλαδή του ουρητήρα. Από εκεί και πέρα γίνεται μια παρακολούθηση στους 3 μήνες και ανάλογα με το τι θα δείξουν όσον αφορά τη λειτουργία τους, την νεφρική λειτουργία, υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι. Αν είναι κάτω από 40% η νεφρική λειτουργία, κάνουμε πυελοπλαστική. Αν είναι κάτω, το ενδιαφέρον είναι ότι αν φανεί στο σπιθυρογράφημα ότι το DRF είναι κάτω από 10-15%, δεν πάμε κατευθείαν σε νεφροκομείο. Παρακολουθούμε, επαναλαμβάνουμε το MAC3 σε 9 με 12 μήνες. Από εκεί και πέρα, αν έχει βελτιωθεί, παρακολουθούμε πάλι με καινούργια σπιθυρογραφήματα. Αλλιώς, αν εξακολουθεί να είναι χαμηλό, τότε πηγαίνουμε για νεφροκομείο. Και βέβαια εδώ είναι ένα πλάνο παρακολούθησης ανάλογα με το βαθμό της διάτασης. Αν είναι μικρή, αν είναι μέτρια ή αν είναι πάνω από 3 εκατοστά. Βλέπουμε εδώ ότι αν είναι πάνω από 3 εκατοστά, συνήθως αυτά καταλήγουν όλα τα περιστατικά σε πυελοπλαστική. Συμπεράσματα. Η αντιμετώπιση της υδρονέφρωσης εξαρτάται από την υπεκείμενη αιτία, σαφέστατα. Στα παιδιά η συχνότερη είναι η στένωση πυελοπλαστικής συμβολής. Η διάγνωση μπαίνει από δύο κυρίως εξετάσεις, τον υπέρηχο και το σπιθυρογράφημα νεφρών, το DTPA ή το MAC3, όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Χρειάζεται περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος μόνο επί ενδείξεων. Και η θεραπεία είναι κυρίως συντηρητική,
παρακολούθηση και επί απόφασης προχωράμε σε χειρουργείο. Ευχαριστώ. Επειδή μιλήσαμε για διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας, μπορείτε να μας προσδιορίσετε όπως κάνουμε τον έλεγχο των βιοχημικών σε ενήλικες, σε παιδάκια, τι τιμές ουρίας κρεατινίνης θα προσέχουμε? Είναι με βάση το σπιθυρογράφημα. Ο αξιόπιστος δείκτης δεν είναι η ουρία κρεατινίνη. Είναι το σπιθυρογράφημα νεφρών. Εφόσον το σπιθυρογράφημα νεφρών, αν το σπιθυρογράφημα νεφρών, στο σπιθυρογράφημα νεφρών, η συμμετοχή του συγκεκριμένου νεφρού είναι κάτω, όσον αφορά τη συνολική λειτουργία, είναι κάτω από 40%, από εκεί και πέρα αρχίζουμε να σκεφτόμαστε για κάποια παρέμβαση, γιατί έχει χάσει λειτουργικότητα. Αν είναι πάνω από 40%, πάμε συντηρητικά παρακολούθηση. Το όριο είναι το 40%. Επειδή δεν έχουμε εμπειρία σε φυσιολογικές τιμές παιδιών, μπορείτε να μας πείτε τις τιμές ουρίας κρεατινίνης αναφοράς? Εξαρτάται για τι ηλικία μιλάμε. Ουρία κρεατινίνη σε ένα νεογνώ είναι σίγουρα τελείως διαφορετική από ένα παιδί που είναι 7 χρονών. Ένα παιδί που είναι 10 χρονών και πάει λέγοντας. Αλλά υπάρχει κάποιο αλγόριθμο υπολογισμού τη ουρία κρεατινίνη σε σχέση με τα κιλά και την ηλικία? Ναι, υπάρχει. Εντάξει, αλλά τώρα να σα το πω. Δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι απ' έξω. Άλλη ερώτηση? Λοιπόν, άρα το μήνυμα για τις διατάσεις είναι ότι, επειδή νομίζω ότι στον καθένα μας έχει τεθεί μια ερώτηση από κάποια μητέρα, συγγενή, φίλη ή οτιδήποτε, που στα πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου βρέθηκε μια διάταση στο έμβριο και υπάρχει ένας πανικός και καμιά φορά ο πανικός διασπείρεται και ατέχνωσε τους γυναικολόγους που κάνουν β' επίπεδο, ας πούμε, υπέρυχα κτλ. Η λογική είναι ότι γενικά καθησυχάζουμε, επανελέγχουμε μετά τη γέννηση και θυμόμαστε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των διατάσεων θα είναι καλοήθους αιτιολογίας και θα υποστρέψουν εντελώς ή σε σημαντικό βαθμό. Άρα για το υπόλοιπο 25%, πάλι με ήρεμο τρόπο, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπει σε μια διαδικασία παρακολούθησης η όλη εξέλιξη. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει. Μέχρι να ετοιμαστεί. Συγγνώμη κύριε Γευτόπουλε, μέχρι να ετοιμαστεί να επιμείνουμε σε αυτό που είναι εξόχως σημαντικό, ότι το υπέρηχο δεν είναι κάτι εξέταση που δίνει, που είναι πιλότος, ναι. Πιλότος είναι το DMSA. Ναι, να το καταλάβουν αυτό οι γονείς. Όχι το DMSA. Το DTPA ή το MAC3. Το MAC3 ή το DTPA. Να καταλάβουν αυτό, γιατί όλοι έρχονται με υπερήχους και όταν τους βάζεις σε αυτή τη διαδικασία αρχίζουν να σου λένε περίεργα περί ακτινοβολίας, ναι, μαγικά και τέτοια. Καλά, η ακτινοβολία από μία απλή, ας πούμε, ναι, ραδιστοπική είναι πάρα πολύ μικρή. Το, είναι σαν το να... ξέρω εγώ να το πάω. Όχι, το λέω για να μεταφερθεί και περαιτέρω. Η αλήθεια είναι όμως ότι και με τον υπέρηχο έχεις ασφάλεια να παρακολουθείς. Εφόσον πείθονται οι γονείς και δεν γίνονται επίμονοι. Ναι. Είναι συμφωνούμενο. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, το μεγάλο ζήτημα. Στο προηγούμενο ή στο καινούργιο? Στο προηγούμενο. Στην τελευταία διαφάνεια που δείξατε σε πολύ χαμηλές τιμές NDRF, λέει ότι κάνουμε νεφρεκτομή. Πρέπει να γίνει νεφρεκτομή. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε και σε ενήλικες. Δηλαδή έρχεται με μια διάταση, έχουμε ένα NGRF, ας πούμε, η συμμετοχή του νεφρού. Η διαφορά είναι ότι στο παιδί, όταν έχει γίνει ένας νεφρός σακούλα, ένα NDRF τόσο χαμηλό, μιλάμε για ένα παιδί που έχει ένα προσδόκιμο 30 χρόνια, 40, στο οποίο ο προβληματικός νεφρός θα δημιουργήσει μόνο επιπλοκές. Μόνο επιπλοκές. Είτε λέγεται υπέρταση, είτε λέγεται λυθία, είτε λέγεται λίμωξη, είτε οτιδήποτε. Στον ενήλικα, όταν θα φτάσει για το χι λόγο να καταστραφεί ένας νεφρός και είναι ο άνθρωπος με 60, 70, 80, δεν νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή έχει κανένα όφελος να πας να το αφαιρέσει έναν τέτοιο νεφρό. Αλλά στο παιδί έχει νόημα για να αποφύγει επιπλοκές.